Γεια, Ευτύχης εδώ. Τα ταξίδια μας συνεχίζονται και αυτή τη φορά φεύγουμε από Θεσσαλονίκη αεροπορικώς. Είμαστε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και πάμε Καλαμάτα. Με Astra Airlines. Φύγαμε. Στείτε εκεί μπροστά από το κάθισμά σας, θα βρείτε το έντυπο οδικής ασφαλείας. Παρακαλούμε να το διαβάσετε προσεκτικά. Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά θα είμαστε έτοιμοι για απογείωση. Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες ασφαλείας είναι δεμένες και το ατομικό σας τραπεζάκι κλειστό. Η πλάτη του καθίσματός σας πρέπει να είναι σε όρθια θέση. Οι αποσκευές σας δεν πρέπει να έχουν τη διέλευση των διάδρομων και της εξόδου. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην Καλαμάτα. Για την ασφαλεία σας παρακαλούμε να παραμείνετε καθισμένοι με τις ζώνες ασφαλείας δεμένες μέχρι να σταθμεύσει το αεροσκάφος και σβήσει η επιγραφή. Προσεχτείτε. Φτάσαμε. Γεια σας. Ευχαριστώ. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, είμαι εδώ με τον συγκυβερνήτη, ο κύριος. Λουστινιώτης. Ωραία, πώς ήταν η πτήση? Η πτήση μας ήταν πολύ καλή, είχαμε καλό καιρό. Και ευχόμαστε να μαγειρέψετε πολύ ωραία πράγματα εδώ στην Καλαμάτα που σας φέραμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε καλά. Γεια σας. Καλή επιστροφή. Είμαστε Καλαμάτα. Πάμε. Φτάσαμε στην Καλαμάτα, η πτήση μας ήταν άνετη και ευχάριστη, πήραμε βαλίτσα και βγαίνουμε από το αεροδρόμιο. Και από εδώ μας περιμένει το αμάξι! Χάρη στον καινούριο δρόμο της Τρίπολης, είναι εύκολο να έρθεις στην Καλαμάτα με αυτοκίνητο από Αθήνα. Είναι περίπου 3 με 3,5 ώρες. Στη Θεσσαλονίκη όμως δεν αξίζει να κατέβεις με αυτοκίνητο. Καλύτερα να έρθεις με την Astra Airlines όπως εγώ και να νοικιάσεις ένα αμάξι από εδώ την Καλαμάτα. Και έτσι μετακινήσεις μας στη Μεσσηνία, νοικιάσαμε αμάξι. Το αυτοκίνητο μας περίμενε στο αεροδρόμιο και με το που φτάσαμε πήγαμε ξενοδοχείο. Θα μέναμε στη Μεσσήνη, που είναι πιο κοντά στο αεροδρόμιο, αλλά και στα υπόλοιπα μέρη που είχαμε σκοπό να επισκεφθούμε σε αυτό το ταξίδι, δηλαδή το Πολύλοφο και το Πίδημα, τα οποία μπορείτε να δείτε σε άλλα επεισόδια. Από τη Μεσσήνη επίσης είναι πιο κοντά, θέλει κάποιος να πάει Πύλο, Βοηδοκοιλιά, Φοινικούντα και Κορώνη. Να είμαστε λοιπόν στο ξενοδοχείο μας, στη Μεσσήνη. Πάμε λίγο να αράξουμε και σε λίγο ξαναφεύγουμε. Η Μεσσήνη απέχει από την Καλαμάτα 8 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο και παίρνει περίπου 10 με 15 λεπτά ανάλογα με την κίνηση. Μπαίνουμε λοιπόν στην Καλαμάτα, την πόλη που συνδυάζει τα καλά μιας μεγαλούπολης και ενός παραθαλάσσιου τουριστικού προορισμού. Κόσμος, παραλίες, καλό φαγητό και πολλές επιλογές για εξορμήσεις σε όλο τον ομό. Παρκάραμε στο δημοτικό πάρκινγκ και πάμε βόλτα στο κέντρο. Η Καλαμάτα έχει πολλά αξιοθέατα και σημεία αναφοράς. Τα περισσότερα μπορείτε να τα δείτε στο άρθρο μας στο bletchers.gr αλλά και σε ένα παλαιότερο βίντεο που είχαμε κάνει εδώ. Το σημείο αναφορά συνάντηση και εξόρμηση για βόλτα είναι η κεντρική πλατεία με τα συντριβάνια που πρόσφατα ανακαινίστηκε. Την τελευταία φορά που είχα περάσει από εδώ ήταν για πει. Και έχει πολλά καλά ψαγμένα σημεία για να κάτσεις, να πιεις ένα καφέ ή να φας κάτι ωραίο. Αν δεν θες τα κλασικά σουβλάκια, γουρνοπούλες κλπ, υπάρχουν πολλά νέα μοντέρνα μέρη τύπου μπιστρό στα οποία μπορείς να κάτσεις και να απολαύσεις εκτός από το ποτό σου και ιδιαίτερες γεύσεις. Κάτι ιδιαίτερα ευχάριστο στην πόλη είναι ότι υπάρχουν πολλά ποδήλατα και ποδηλατόδρομοι. Οι Καλαματιανοί αγαπάνε πολύ αυτό το μέσο μεταφοράς.
Πεζόδρομος αριστομένους, γεμάτοκαφετέρειες και μαγαζιά. Ο πιο εμπορικός δρόμος Καλαμάτας. Από εδώ φαίνεται ωραία πάνω το βουνό. Μου θυμίζει λίγο Βόλο και Πήλιο η κατάσταση. Η Καλαμάτα έχει περίπου 70.000 κατοίκους και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη της Πελοποννήσου μετά την Πάτρα. Είναι σημαντικό αστικό, οικονομικό και εμπορικό κέντρο της περιοχής, καθώς και διοικητικό κέντρο του νομού Μεσσηνίας. Καθημερινά στο ευρύτερο αστικό κέντρο της Καλαμάτας έρχονται και εργάζονται πάνω από 100.000 άνθρωποι από τις πλανές πόλεις. Άγαλμα της Ελευθερίας έχει στη Νέα Υόρκη, έχει στη Μυτιλίνη, έχει και στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα εδρεύει ΤΕΗ και σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Για τον λόγο αυτό η Καλαμάτα έχει αρκετούς φοιτητές, αλλά το καλοκαίρι είναι άφαντη. Λοιπόν, εδώ έχουμε συναντήσει μερικούς ντόπιους καλαματιανούς. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Εδώ είστε από την Καλαμάτα? Καλαμάτα. Ωραία, τέλεια. Και τι, κάθεστε καφέ και... Τι να κάνουμε, δουλειές δεν υπάρχουν. Από εδώ πέρα, για πείτε μου λίγο, η περιοχή τι έχει? Είναι το ιστορικό κέντρο. Ωραία. Και έχει διάφορα κλαμπάκια, θεατόρια. Μαγαζιά με τρόφιμα και φαγητά και τέτοια. Έχει, έχει από όλα, από όλα. Ωραία, πάω να τα ανακαλύψω. Γεια σας. Να είσαι καλά. Να είμαστε λοιπόν στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Πάμε μια βόλτα στα σοκάκια. Μπλιπ. Η παλιά πόλη της Καλαμάτας έχει πολλά μικρά σοκάκια με μαγαζάκια που μοιάζουν να βγήκαν από άλλη εποχή. Αξίζει να περπατήσεις και να ανακαλύψεις τα μυστικά που κρύβει. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης υπάρχουν και πολλές ταβέρνες, εστιατόρια με ζευγοπολία. Υπάρχουν όμως επίσης και πολλά αξιοθέατα, αγάλματα και ιστορικά μνημεία. Αν είσαι αρχαιολάχνος, στην Καλαμάτα σίγουρα θα βρεις τη χαρά σου. Ένα από τα σύμβολα της πόλης είναι η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, μια μικρή βυζαντινή εκκλησία του 11ου με 12ου αιώνα. Ωραία όλα αυτά, αλλά καθώς βόλταρα, κάτι μου σπάσε τη μύτη. Εδώ κάθε πρωί μοσχομυρίζει ο τόπος, ψήνονται λαχταριστά ψωμάκια στο ξυλόφουρνο. Αυτός ο φούρνος, εκτός από υπέροχα ψωμιά, φτιάχνει και παραδοσιακά λαλάγια, το πιο κλασικό σνακ της Καλαμάτας και ολόκληρης της Μεσσηνίας. Σαν συνταγή είναι απλή, κορδόνια ζύμης, τηγανισμένα σε ελαιόλαδο. Είμαι εδώ ο κύριος Κυριάκος, είπε να μου, να μου κεράσει κάτι. Τι προτείνετε? Λαλαγκάκια, τι διαφορά έχουν αυτά από αυτά? Αυτά είναι μαλακά, είναι προζύμι, αυτά είναι σκέτα. Αυτά είναι πιο τραγανά και πιο μικρά, έτσι. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Πω. Μιαμ, μιαμ, μιαμ. Αυτό ήταν ό,τι έπρεπε. Σαν λουκουμάς ντόνατ είναι. Τέλειο. Πάμε. Τι μου λέει, της μαμάς σου, τι, α, με... Πάμε τώρα μια βόλτα σε ένα κατάστημα με παραδοσιακά προϊόντα για να γνωρίσουμε από έναν εξπέρ του είδους τις νοστιμιές της περιοχής. Ωραία, να είμαστε εδώ. Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ήρθα εδώ να μου δείξεις τα καλούδια της περιοχής και όχι μόνο. Τι έχετε εδώ πέρα? Εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη ποικιλία από μέλια, από γλυκά κουταλιού, εδώ τοπικά, αλλά και από όλη την Ελλάδα, Φυρίκη, Κηδόνη, Λεμόνη. Τι έχει έτσι η περιοχή σαν προϊόν που φτιάχνετε γλυκό πολύ? Είναι το γλυκό ελιάς, από γλυκό ελιάς Καλαμών, το οποίο είναι εκπυρηνωμένο, αφήνει μια επίγευση όπως είναι το μελιτζανάκι, για να βάλουμε τον κόσμο λίγο, μαρμελάδα σίκου, κλασικό. Και από μέλια έχουμε κάποιες ποικιλίες όπως είναι το ερίκι από ορεινά που σπανίζει κάπως και προτιμείται, αλλά χωρίς να λείπει βέβαια καστανιά από το Άγιο Όρος και... Έχετε και προϊόντα από άλλες περιοχές Ελλάδας. Από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Άρα εδώ έρχεται και κάποιος που είναι από την Καλαμάτα για να βρει συγκεκριμένα ειδικευμένα προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Ναι, ειδικά το χειμώνα που προμηθευόμαστε μόνο από βόρεια και ελληνικά, όσπρια, γίγαντες και φασόλια από...
τις πρέσπες. Τι άλλο έτσι τοπικό υπάρχει, έτσι χαρακτηριστικό, αν έρθει ένας τουρίστας εδώ, τι αξίζει υπάρχει να πάρει? Υπάρχει μία από τις μεγαλύτερες γκάμες ελιά, η οποία μπορεί να ξεκινήσει από μεταλλικό, από γεμιστές, οι οποίες δεν είναι βέβαια, είναι χαλκιδικής, αλλά είναι γεμιστές με αμύγδαλο, με σκόρδο, με φυσική πυριά, γνήσιες καλαμών σε νερό αλάτι ξύδι όπως υπάρχουν. Είμαστε στην Καλαμάτα, έχει ελιές καλαμών, έχει ποικιλία σε ελιές καλαμών, ας πούμε. Υπάρχουν τα μεγέθη που αλλάζουν, η ποικιλία καλαμών είναι μία. Υπάρχουν μόνο τα μεγέθη που αλλάζουν. Ωραία, μεγέθη και φαντάζομαι υπάρχει κάτι, ας πούμε, σε ένα πάστα. Η πάστα υπάρχει, το γλυκό όπως είδαμε πριν. Υπάρχουν κάποιες επιπυρνωμένες. Κατάλαβα. Με τον κάθε τρόπο. Και φυσικά ελαιόλαδο, έτσι. Ελαιόλαδο εδώ πέρα, το οποίο υπάρχει από διάφορες εταιρείες. Υπάρχουν μικροπαραγωγοί. Υπάρχει μια από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρείες της χώρας, η εταιρεία Γυφτέας, με τα αρωματικά της, ελαιόλαδα. Πορτοκάλι. Υπάρχουν επίσης κάθε της παραγωγής, όπου είναι ελαιώνες, ελαιοτριβείο, τυποποιητική μονάδα η ίδια, οπότε μιλάμε για μια πολύ προσεγμένη δουλειά. Ζυμαρικά, από Κόρινθο, από Βέρμιο και η πρώτη προσπάθεια του μαγαζιού με τη φίρμα του, λαζάνια, με τη φίρμα του μαγαζιού. Είναι από το πρώτο προϊόν το οποίο θα έχουμε σε διάθεση. Ωραίο, τροφοπολείο 51, γιατί 51? Είναι η οδός. Ο δρόμος. Ο δρόμος, Σπάρτης 51. Σπάρτης 51. Ωραία είναι? Ναι. Ωραία. Αυτά εδώ τα φτιάχνει κάποιο εργαστήριο εδώ πέρα το κοντά. Το φτιάχνουμε εδώ με δικιά μας συνταγή όμως, επιστοποιημένο εργαστήριο. Πάμε με όλες τις διαδικασίες. Ωραία, τέλεια. Νομοθεσία. Μεγάλη γκάμα μπαχαρικών από τα οποία εδώ είμαστε εισαγωγή πια. Ναι, οκ, okay, μπαχαρικά. Ναι, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν. Και εδώ πέρα, εδώ πέρα. Εδώ πέρα υπάρχουν διάφορα ξύδια. Υπάρχει ένα φοβερό άθερμο πετιμέζι βιολογικής καλλιέργειας. Ναι. Το οποίο θυμίζει καθαρά χυμό σταφυλιού. Δεν είναι το καμένο το συνηθισμένο. Το οποίο το παράγει χημικός. Ναι. Και είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Συνδυάζει δρομερά παγωτό και γίνεται υπέροχη καρυδόπιτα. Εδώ τα γνωστά Παπαδημητρίου. Τα γνωστά Παπαδημητρίου, ναι. Υπάρχουν άλλες μικρότερες εδώ. Η εταιρεία Παπαδέας που φτιάχνει ένα ωραίο μιλόξιδο. Η Σοφία της Φύσης, γνωστή σε όλη την Ελλάδα από τα ξύδια της. Με κορυφαίο κάτε με το θυμάρι της και το. Και εδώ τι είναι αυτό, τι πατέντα είναι αυτή? Αυτό είναι το σπρέι της οικογένειας Παπαδημητρίου. Τέλεια. Και έχουμε εδώ και μια τοπική εταιρεία καφέ, Σπίνους. Όσοι έρχονται στην Καλαμάτα την ξέρουν, περισσότερες καφετέρειες δουλεύουν και αυτοί και σε ελληνικό, αλλά τώρα έχει κάνει και ένα άνοιγμα σε εσπρέσο, γαλλικό και... Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, όμορφο μαγαζί. Ευχαριστώ πολύ για την ξενάγηση. Εγώ ευχαριστώ, Ευτύχη. Ελπίζω να περάσει καλά. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ και να περάσετε και εσύ μια βόλτα από εδώ να τσεκάρετε από μόνοι σας. Έτσι δεν μπορείτε να γευτείτε όλα αυτά τα προϊόντα. Όπως καταλάβαμε, η Καλαμάτα έχει έντονο γαστρονομικό ενδιαφέρον, κυρίως επειδή όλη γύρω περιοχή του νομού Μεσσηνίας έχει ανεπτυγμένη την παραγωγή υψηλής ποιότητας κτηνοτροφικών και κυρίως αγροτικών προϊόντων. Οι ελιές και το ελαιόλαδο της Καλαμάτας είναι εξακουστά σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά υπάρχουν και αναρρύθμιτα ακόμα προϊόντα που αξίζει κάποιος να γνωρίσει και να δοκιμάσει. Για παράδειγμα, τα σίκα Καλαμάτας, τα αποξηραμένα σίκα Καλαμάτας, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά γαστρονομικά ατού της Μεσσηνίας, μιας και στην παγκόσμια αγορά θεωρούνται υπερτροφή και γι' αυτό χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης από Αμερικανούς, Καναδούς και άλλους. Και μια φυσικά τελευταία αναφορά πρέπει να γίνει στη γουρνοπούλα που αποτελεί ίσως την πιο ιδιαίτερη αδυναμία των Μεσσήνιων. Ολόκληρο γουρούνι στη σούβλα, παρόν σε κάθε μεσσηνιακό πανηγύρι. Συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα και πάμε τώρα στην παραλιακή της Καλαμάτας. Ίσως το πιο όμορφο σημείο για βόλτα όταν σουρουπώνει. Το απόγευμα οι καφετέρειες γεμίζουν με κόσμο που μένει εκεί ως αργά, απολαμβάνοντας γλυκό παγωτό καφέ και βραδινό ποτό. Αξίζει να πας απόγευμα και να φύγεις βράδυ, βολτάροντας από την άκρη της Προκυμαίας μέχρι το Λούνα Πάρκ. Ωραία, και τώρα πάμε για γλυκό σε τέλειο ζαχαροπλαστείο.
Ωραίο μοντέρνο μαγαζί. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η νόστιμη βόλτα στην Καλαμάτα. Εμείς πήραμε πολλές ιδέες για συνταγές που σύντομα θα μαγειρέψουμε στην κουζίνα μας. Για την ώρα μπορείτε να δείτε τα άλλα πολλά ακόμα βίντεο που έχουμε από Μεσσηνία. Το καλύτερο είναι να πάτε στο άρθρο στο bletsas.gr, το οποίο το link θα βρείτε από κάτω, και εκεί εκτός από φωτογραφίες και κείμενα θα βρείτε και link για να δείτε όλα τα βίντεο από Μεσσηνία. Μέχρι το επόμενο ταξίδι σας χαιρετάω. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Γεια! Αυτό το καλοκαίρι γυρνάμε την Ελλάδα και ανεβάζουμε βίντεο από παντού. Πριν φύγεις, γράψου στο κανάλι και ακολούθα σε Facebook, Twitter και Instagram. Θέλεις να δεις και άλλα βίντεο από το Summer Vlog Tour? Τσέκαρε το playlist ή μπες στο bletsas.gr. Α, και μην ξεχάσεις να αφήσεις σχόλιο. Ευχαριστώ. Αυτά, να είσαι καλά. Γεια! Yeah!